Είστε έτοιμες να βγω στην πασαρέλα και να κάνω χαμό, πανικό και χαλασμό? Εγώ είμαι έτοιμη. Φύγαμε. Πάμε, κορίτσια, ήρθε η ώρα της πασαρέλας. Θα γίνει χαμούλης και σήμερα. Για να δούμε πώς είναι να πηγαίνει μια παίκτρια κομμωτήριο. Να βλέπετε, να μαθαίνετε. Μαύρισε ο ουρανός. Από κάτω όμως έβαλε το ξόκυλο. Μα το εσύ είσαι, δεν σε αναγνώρισα. Ευαγγελία, τι γίνεται? Να και η αποκάλυψη. Μαντό μου, πάρα πολύ ωραία πιασμένα τα μαλλιά σου στη μέση και πίσω, όμως το πιάσιμο είναι λίγο παλιό και λίγο μεγαλίσκο. Θα ήθελα απλά ένα λαστιχάκι απλό και μια αλογοράπλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γούνα σου, μ' αρέσει πάρα πολύ η φόρμα σου που είναι σεξ και κοριτσίστικη και έχει cut-outs. Το τσαντάκι δεν με ξετρελαίνει, θα προτιμούσα κάτι πιο κοριτσίστικο. Τα παπούτσια σου είναι πάρα πολύ ωραία, φρέσκα κοριτσίστικα, χωρίς πολλά τακούνια, μια χαρά. Τα σκουλαρίκια ok, θα μπορούσαμε και καλύτερα, γενικά η εικόνα είναι σωστή. Μπράβο. Μα εδώ θα πλευριτώσεις με αυτό που φοράς. Μου αρέσει πάρα πολύ μαντό στην πασαρέλα, το ζει κανονικά, νιώθει άλλος άνθρωπος και φαίνεται αυτό. Για πες μου και εσύ, μαντό, πώς ήταν η αίσθηση της πασαρέλας? Την πασαρέλα περνάω τέλεια, νιώθω σαν μοντέλο, σαν αυτά που βλέπω στην τηλεόραση. Μου άρεσε το περπάτημα, μου άρεσε που με κοιτάγαν τα κορίτσια, πέρασα τέλεια. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε και το σύνολο αυτό η Μαντό. Για τη γούνα πλήρωσε 60 ευρώ, για τη φόρμα 50, τα πέδιλα κόστησαν 29 ευρώ, τα σκουλαρίκια 5, η τσάντα 15 και τα μαλλιά άλλα 20. Συνολικά αξόδεψε 179 ευρώ και της έμειναν 221. Περισσότερα δηλαδή.